Βομβαρδισμούς κατά θέσεων των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους εντός του Συριακού εδάφους, ξεκίνησε η συμμαχία υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία. Αυτό υποστήριξε την Πέμπτη το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο ΔΕΧΑ του ομίλου Ντογάν, μεταδίδοντας και οπτικό υλικό όπως καταγράφηκε από τις κάμερές του στα νότια σύνορα της Τουρκίας. Είχε προηγηθεί η είδηση ότι τουλάχιστον 5 Συριακά χωριά κοντά στα σύνορα με την Τουρκία που είχαν καταληφθεί από αντάρτες του καθεστώτος Άσαντ πέρασαν πλέον στα χέρια των τζιχαντιστών, επιτείνοντας έτσι την ανησυχία στην Άγκυρα. Η ίδια τουρκική πηγή ανέφερε ότι μετά τους τελευταίους βομβαρδισμούς ξεκίνησαν νέες συγκρούσεις ανάμεσα στους τζιχαντιστές και τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το Χαλέπι. Την ίδια ώρα, στα δυτικά της χώρας και μακριά από τα βασικά προπύργια του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους, οι εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν να παρατείνουν κατά μία ημέρα την 48ωρη κατάπαυση του πυρός.